Πάμε να συνδεθούμε με την Φωτεινή Μαυροματάκη, η οποία παρακολουθεί την Ελληνογερμανική συνέλευση. Καθώς υπάρχουν, Φωτεινή, μας ενημέρωσε ότι υπάρχει κάποια ένταση. Υπάρχουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας εδώ έξω από το ξενοδοχείο στην ανάληψη Χερσονήσου. Εδώ πραγματοποιείται η συγκέντρωση διαμαρτυρίας των εκπροσώπων, των κατοίκων από τα μαρτυρικά χωριά, όπου θέλουν να βάλουν μπλόκο, Νικολέτα, στην Ελληνογερμανική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα. Μπορείτε να ακούσετε, αν θέλετε, και φυσικό ήχο. Ακούμε, Φωτεινή, δώσε μας εσύ το ρεπορτάζ. Ακούμε και τις διαμαρτυρίες, λοιπόν. Οι αντιδράσεις, λοιπόν, είναι έντονες. Αυτή τη στιγμή, μπορείτε να δείτε και στα πλάνα σας, είναι εκπρόσωποι των μαρτυρικών χωριών, ευρωβουλευτές. Μπορείτε να διακρίνετε τον κύριο Χουντή, τον κύριο Νότι Μαριά. Ο κύριος Λαφαζάνης από τη ΛΑΕ είναι στο πλευρό τους, ενώ ήδη και άλλοι βουλευτές έχουν τεθεί κατά της Ελληνογερμανικής συνέλευσης. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, έφτασαν στην ανάληψη Χερσονήσου. Λίγη ώρα πριν πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας και στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο, Νικολέτα, κάνανε και μία μικρή πορεία κατά της Ελληνογερμανικής συνέλευσης. Ακούμε, λοιπόν, τις διαμαρτυρίες. Δεν ξέρω, Φωτεινή, αν σου είναι εύκολο να πλησιάσεις και για κάποια δήλωση στο σημείο. Καταλαβαίνουμε ότι βρίσκονται και αστυνομικές δυνάμεις. Δεν ξέρω αν ήθελε ο κύριος Σικελάκης. Είμαστε σε ζωντανή σύνδεση με την Κρήτη TV, την Νικολέτα Σφακιανάκη. Αν θέλετε να μας πείτε τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σήμερα από εδώ. Και φύγετε από εδώ. Ήρθαμε εδώ για να εκφράσουμε ειρηνικά, δημοκρατικά τη διαμαρτυρία μας, να πούμε ότι αυτή η συνέλευση δεν έχει θέση στην Κρήτη. Στην Κρήτη δεν έχουν θέση ακραίες φωνές, δεν έχουν θέση οι φασίστες, αλλά και δεν έχουν και θέση οι παραχαράκτες της ιστορίας. Ήρθαμε να πούμε, λοιπόν, σε όσους είναι μέσα, στους Γερμανούς δημάρχους, αλλά και στους λίγους Έλληνες που είναι εκεί, ότι αυτή η συνέλευση είναι του έσχους, πρέπει να καταργηθεί. Και θα, όταν συνάψουμε συνθήκη ειρήνης, όταν αποδοθούν οι αποζημιώσεις, τότε οι δύο λαοί μαζί θα πάρουν πρωτοβουλίες πραγματικής φιλίας και συνεργασίας. Ελλάδα και Γερμανία μαζί, αλλά στη βάση της ειρήνης και της δικαιοσύνης, όχι με φιέστες συναλλαγής και υποταγής. Ξέρω, Νικολέτα, αν ο κύριος Χουντής ήθελε να μας κάνει μια δήλωση, ο κύριος Λαφαζάνης. Σε ζωντανή σύνδεση με την Κρήτη TV, την Νικολέτα Σφακιανάκη, ποιες είναι οι αξιώσεις σας από εδώ σήμερα? Οι αξιώσεις σας ποιες είναι, ποιο μήνυμα στέλνετε? Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι να ξεκουμπιστούν από την Κρήτη. Προσβάλλουν τον κρητικό λαό με την παρουσία τους, προσβάλλουν την Ελλάδα, προσβάλλουν κυρίως τα χιλιάδες θύματα τα οποία έπεσαν για να είναι ο τόπος αυτός ελεύθερος και να μην χρειάζεται καινούρια κατοχή. Εδώ είναι κατοχικές δυνάμεις και βλέπετε ότι δυστυχώς Τσίπρας και Δούρου έχουν φέρει τα ΜΑΤ και τις κλούβες για να προφυλάξουν τον κατοχικό αυτό οχετό που βλέπουμε μπροστά μας. Το αίτημά μας είναι να φύγουνε τώρα και κυρίως το αίτημά μας είναι η αυτοδιοικητική που είναι μέσα και είναι Έλληνες, να πάρουν γρήγορα το νοματιόν τους από μέσα, διότι θα καταγραφούν στην ιστορία ως νεοδοσύλλογοι της χειρότερης μορφής. Είναι άνθρωποι εδώ, Νικολέτα, οι οποίοι έχουν συγγενείς που χάθηκαν στα μαρτυρικά χωριά. Ο κύριος, η πρόεδρος της Καλής Σικιάς, λοιπόν, έχετε και εσείς συγγενείς που χάθηκαν τότε στα εγκλήματα που έκαναν οι Γερμανοί εδώ στην Κρήτη. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλετε να στείλετε? Το μήνυμά μας είναι ότι δεν μπορούμε να συζητάμε σε ένα τραπέζι με άνισους όρους. Χωρίς συνθήκη ειρήνης δεν μπορούμε να δεχτούμε, λοιπόν, όλα αυτά στις συνελεύκια συνεδριάσεις καλοπροαίρετα και με καλή διάθεση. Δεχόμαστε το γερμανικό λαό και τους δημοκράτες, είμαστε φίλοι ειρηνιστές και ζητάμε συμφιλίωση και αδελφοσύνη με το λαό της Γερμανίας, αλλά όλα αυτά προϋπόθεση είναι να υπάρξει ειρήνη, σύναψη ειρήνης μαζί. Λοιπόν, εμείς έχουμε εδώ, όλα αυτά είναι τα θύματα. Άμαχος πληθυσμός της Καλής Σικιάς, που αυτές οι γυναίκες δεν υποτάχθηκαν ούτε στη βία ούτε στις φοβίες των Γερμανών.
Είναι χαρακτηριστικό, Νικολέτα, της υπόθεσης ότι ο Γερμανός υπουργός με το που έφτασε στο Ηράκλειο φυγαδεύτηκε ο Ρόμπερτ Πάρτλερ. Ο πρόεδρος της Βιάννου, λοιπόν. Τι θα θέλετε να μας δηλώσετε? Είμαι ο πρόεδρος της Ένωσης Θυμάτων Ολοκαυτώματος Δήμου Βιάννου. Πραγματικά πριν λίγες ημέρες γιορτάζαμε την σημασία του όχι. Θυμάμαι τότε που είχαν βγει τόσον από την περιφέρεια όλσο και δήμαρχοι μαρτυρικών δήμων και επεξηγούσαν τη σημασία του όχι. Σήμερα όμως είναι ακριβώς απέναντι από το Εθνικό Συμβούλιο, από τις Ενώσεις Θυμάτων Ολοκαυτωμάτων όλης της Κρήτης και τις αντιστασιακές οργανώσεις και μιλάνε για μια γερμανοελληνική συνέλευση που σκοπό έχει την λύθη και την απαξίωση όλων των εγκλημάτων που έγιναν την περίοδο 41-44. Σκοπός λοιπόν δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι, σκοπός είναι εναντίον των γερμανικών αποζημιώσεων, κάτι που δεν θα το κατορθώσουν ποτέ. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πλησιάσουμε τον κύριο Κουντίο, είναι ο ευρωβουλευτής εδώ. Είναι ο κύριος Κουντής, Νικολέτα, εδώ ο ευρωβουλευτής. Ποιο είναι το μήνυμα που θα στείλετε, μάλλον από εδώ προς την Ευρωβουλή, γιατί είστε σε μια θέση ευθύνης? Πρώτα απ' όλα διεκδικούμε να στείλουμε το μήνυμα μέσα στους παρόντες στη λεγόμενη συνέλευση. Ποιους Έλληνες, ποιους Γερμανούς και τι είναι τούτο εδώ το πράγμα. Εμείς διεκδικούμε να ακουστεί το σύνθημα, αίτημα, λαϊκή απέτηση, να, η Γερμανία να δώσει τις αποζημιώσεις. Να αφήσει αυτά τα κόλπα που παζαρεύει με εξονημένους τοπικού αυτοδιοικητικούς και να ακουστεί η φωνή του λαού και να ακουστεί το δίκαιο του λαού. Και το δεύτερο, να ακουστεί αυτή η φωνή στους δημότες όλης της Ελλάδας απέναντι στη συμπεριφορά που έχουν ορισμένοι τοπικό αυτοδικούμενοι, που με αυτά και με αυτά ουσιαστικά εμπλέκουν και δίνουν τη δυνατότητα στο γερμανικό κεφάλαιο, στη Γερμανία, να κάνει προσάρτηση και διοικητική και οικονομική ακόμα μεγαλύτερη, διότι έχουμε τα μνημόνια. Δεν είμαστε έξω από αυτές τις προσαρτήσεις. Mm-hmm. Και τέλος, καταγγέλλω την ελληνική κυβέρνηση, τον Πρωθυπουργό και την κυρία Δούρου, τη μεν δεύτερη που είναι υπό την αιγίδα της αυτής της διαδικασίας, τον δε κύριο Πρωθυπουργό, που έτσι όπως εξελίσσουν τα πράγματα, έχει δώσει εντολή να προστατεύονται τέτοιου τύπου νεοαπικιοκρατικές εκδηλώσεις και διαδηλώσεις έναντι του εχθρού λαού. Νικολέτα, σε 3/4 περίπου θα ξεκινήσει η ελληνογερμανική συνέλευση εδώ στη Χερσόνησο. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης αλλά και ο Δήμαρχος Χερσονήσου, ο κύριος Μαστοράκης, πρόκειται να ανοίξουν την ελληνογερμανική συνέλευση. Δεν ξέρω αν θα ήθελε κάποιος άλλος να μας μιλήσει από το Ρέθυμνο. Εκπροσωπώ το Σωματείο Ρεθυμνίων Εκτελεστέντων από την Ναζιστική Θηριωδία 41-44. Αυτό που γίνεται εδώ πέρα είναι μεγάλη πρόκληση στους νεκρούς μας. Δυστυχώς οι νεκροί δεν μπορούν να σηκωθούν να διαμαρτυρηθούν. Το βράδυ στον ύπνο τους θα βλέπουν όλα αυτά που έκαναν οι Ναζί τότε και όλα αυτά που κάνουν τώρα. Γιατί τώρα αυτά που κάνουν είναι χειρότερα. Είναι μεγάλη ντροπή και προσβολή για τους νεκρούς μας στην Κρήτη αυτό που γίνεται εδώ. Πρέπει να πληρώσουν, γιατί αν δεν πληρώσουν θα το ξανακάνουν. Τίποτα άλλο. Πρόκειται λοιπόν, Νικολέτα, για μια συνέλευση που όπως ήδη έχουμε, είναι ξεκάθαρα τα μηνύματα, όπως ήδη έχουμε ενημερωθεί, θα συζητήσουν για προοπτικές συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας-Γερμανίας. Mm-hmm. Να σου υπενθυμίσω mm-hmm. ότι και με τις αντιδράσεις που έχουμε, με φόντο τις αντιδράσεις που έχουμε, φυγαδεύτηκε ο Γερμανός υφυπουργός με την άφηξή του στο αεροδρόμιο. Ο Νόρμπερτ Μπάρτλε. Ακριβώς, φυγαδεύτηκε λοιπόν Νικολέτα. Πρόκειται να συζητήσουν, όπως σου είπα, αυτή την ελληνογερμανική συνέλευση, τόσο όσον αφορά τις συνθήκες της προοπτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, όσο και θέματα που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό, με την μετανάστευση, αλλά και άλλα πολλά θέματα. Τώρα, μένει να δούμε, Νικολέτα, αν ο Περιφερειάρχης στην εισήγησή του θα πει κάτι για τις γερμανικές αποζημιώσεις. Καθώς, όπως σου είπα. Ακριβώς, αν θα αναφερθεί στις γερμανικές αποζημιώσεις, καθώς όπως είπα, εκείνος θα ξεκινήσει, θα ανοίξει την συνέλευση σε 3/4 περίπου, όπως σου είπα και προηγουμένως. Mm-hmm. Εκείνος και ο κύριος Μαστοράκης αμέσως μετά. Είναι μια τριήμερη συνέλευση. Το ενδιαφέρον είναι στραμμένο εδώ στην ανάληψη της Χερσονήσου. Και μάλιστα έχει γίνει γνωστό ότι στις εργασίες δεν θα συμμετέχουν και βουλευτές, όπως ο βουλευτής Ηρακλείου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Νίκος Οικουμενίδης, έτσι.
Ακριβώς, και ο κύριος Μιχελογιαννάκης και η τοποθετηθεί Νικολέτα πριν από λίγες ημέρες έχουν χαρακτηρίσει όλη αυτή και η αυτοδιοικητική ντροπή μια τέτοια συνέλευση να πραγματοποιείται εδώ στην Κρήτη, σε ένα νησί που έχει επηρεαστεί από τα εγκλήματα των Γερμανών Ναζί, όπου οι Γερμανοί Ναζί σκότωσαν εκατοντάδες άμαχους ανθρώπους. Φωτεινή, σε αφήνουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα και τον συνάδελφο τεχνικό που μας μεταφέρατε τις εικόνες αυτές, το Γιάννη του Γιαλουράκη. Εικόνες, τι συμβαίνει αυτή την ώρα έξω ακριβώς από τον χώρο που θα πραγματοποιηθεί, θα ξεκινήσει σε λίγη ώρα η Ελληνογερμανική συνέλευση. Φυσικά και στο κεντρικό μας δελτίο 2 στις 8.30 θα έχεις πλούσιο ρεπορτάζ, αν χρειαστεί θα συνδεθούμε ξανά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή.